Αλλά θα θέλω και άλλο χρόνο σαφώς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος οφείλει να ντρέπεται για τα ψέματα που είπε εδώ σε αυτή την αίθουσα, προστατευμένος από κόσμο ο οποίος έχει δει τον Πρόεδρό μας, έχει ακούσει τον Πρόεδρό μας, όχι μία φορά όπως έχουν κάνει οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά δεκάδες φορές στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Δεκάδες φορές έχει επισκεφτεί τα ορυχεία, και όχι μόνο τα ορυχεία, τις μονάδες, και έχει γυρίσει όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και είναι ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος ο οποίος έχει κάνει αυτή την τιμή στη Δυτική Μακεδονία. Και δεν οφείλει... Όχι, συγγνώμη, ναι, όχι. Μιλάμε ότι διαχρονικά, μιλάμε για κάτι χρόνια, όχι σήμερα. Ένα δεύτερο θέμα. Οφείλει να ζητήσει συγγνώμη και σε εμένα προσωπικά και στον Πρόεδρό μας και στα μέλη του κόμματος της Δυτικής Μακεδονίας, διότι όψιμο ενδιαφέρον για την επαναπόδοση της γης, όψιμο ενδιαφέρον του κόμματός μας, το μελών του κόμματός μας για τη Δυτική Μακεδονία του Προέδρου μας. Ντροπή, κύριε Κουκουλόπουλε, ντροπή. Φυσικά, άλλα ακούγαμε πολλά χρόνια από τον κύριο Κουκουλόπουλο. Άλλα πράγματα ακούγαμε. Και σήμερα έρχεται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Αλλά δεν μπορεί να τα πει στους συντοπίτες μας. Μέσα σε προστατευμένο περιβάλλον μπορεί να τα πει μόνον. Γι' αυτό και έχουν χάσει οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στην πολιτεία. Αυτός είναι ο λόγος. Και τι το κάνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ. Όσο για σας, κύριε Μανιάτη. Παρακαλώ. Παρακαλώ να μην γράφετε τίποτα, να μην γράφετε τίποτα στα πρακτικά. Να μην γράφετε τίποτα στα πρακτικά. Όλα αυτά γίνονται ερήμη του Προεδρείου. Κυρία Ουζουνίδη, παρακαλώ. Μου είπε ότι θα μιλήσω, να τοποθετηθώ επί του προσωπικού όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσω. Και το σεβάστηκα. Συγγνώμη, επειδή δεν ήμουν στην αίθουσα, κύριε Ζωνίδη. Ζητήσατε το λόγο επί προσωπικού. Ναι, ναι, ζήτησα. Και δεν σας δόθηκε. Ο κύριος Πρόεδρος, ότι όταν θα ανέβω στην ομιλία μου, να ξεκινήσω από αυτό. Για να μην σταματήσει, ήταν η κυρία Παπαρίγα εδώ. Μην παρασυρώμαστε όμως, μέχρι εδώ, τελείωσα. Γιατί να πω, και εσείς κύριε Μανιάτη, εδώ και τόσες μέρες, μια εβδομάδα τώρα, έχετε βάλει ένα μαγνητοφωνάτι και μα λέτε τα ίδια και τα ίδια. Για την ΕΝΕΛ και τα λοιπά και τα λοιπά. Στα ενδεχόμενα και δυνητικά αποθέματα υδρογονανθράκων, υπολογισμένα με σεισμικά δεδομένα του βυθού της θάλασσας, είσαστε ελαλίστατος. Για τα αποθέματα όμως λιγνίτη που είναι μπροστά στα μάτια σας, απολύτως μετρήσιμα, κάνετε το κροίδι. Η βασική μας αντίληψη, κυρίες και κύριοι, είναι σαφώς διαφορετική. Το σύνολο των συντοπιτών μας, των δικών μου συντοπιτών, καθώς και όλοι οι φορείς, οι οποίοι μάλιστα δεν πρόσκυνται πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε εσάς, παραδείγματος χάρη την Ένωση Περιφερειών, συμμερίζονται τη μόνη λογική αντίληψη που λέει: η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, εργαλείο ενεργειακής πολιτικής, εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Οι μόνοι που δεν συμμερίζονται την παραπάνω αντίληψη είσαστε εσείς εδώ και ο ΣΕΒ. Περιθωριοποιημένοι και αποξενωμένοι από την κοινωνία και τους πολίτες. Υπέρμαχοι του στρίβιν δια των θερινών τμήματων. Γι' αυτό και προφανώς αρνείστε και το δημοψήφισμα. Κυρίες και κύριοι, μέσα σε αυτό το ασφιχτικό κλίμα καταραίουσας οικονομίας και κοινωνίας, τολμάτε να ξεκουλήσετε τη ΔΕΗ. Και μάλιστα επέρεστε γι' αυτό. Μια εταιρεία που μέσα στο μνημονιακό Αρμαγεδόνα είναι η μόνη που έκανε πραγματικές επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. 4 δις επένδυσε ο Όμιλος μέσα σε μια τετραετία, 10-13, τα πιο δύσκολα χρόνια στη χώρα μας, με βάση τα δικά σας δεδομένα.
και ίσο με το 2,5% του ΕΕΠ της χώρας. Κύριε της κυβέρνησης, αποσιωπάτε ότι η ιδιωτικοποίηση αφορά το σύνολο της ΔΕΗ και όχι μόνο ενός μέρους, όπως σκόπιμα ισχυρίζεστε. Αποσιωπάτε ότι η ΡΑΕ προωθεί μια σειρά ριζικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς που προϊονίζουν περαιτέρω απαξίωση της εναπομείνουσας ΔΕΗ και σοβαρή επιβάρηση των λαϊκών νοικοκυριών και των χαμηλών καταναλώσεων. Συγκεκριμένα, κουβέντα δεν υπόθηκε για την υποχρεωτική υπαγωγή της μεγάλης λεγόμενης ΔΕΗ στις δημοπρασίες νόμε. Για να είναι κατανοητό στον κόσμο, από την 1η Οκτωβρίου του 2014 υιοθετούνται οι λεγόμενες δημοπρατήσεις νόμε. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, λιανική, να αγοράζουν απευθείας από τη χοντρική αγορά ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους παραγωγής, από τις λιγνητικές και υδροελεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ δηλαδή, και να τις μεταπουλούν στους οικιακούς καταναλωτές, εμπορικά καταστήματα και μικρές βιομηχανίες. Η εναπομείνουσα ΔΕΗ υποχρεώνεται να διαθέσει προς δημοπράτηση το 25-30% της παραγωγής των λεγόμενων φθηνών μονάδων, επιτρέποντας στις ιδιωτικές εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να λαιλατίσουν το πελατρόγιό της. Είναι καταφανής παραλογισμός να βαφτίζεται ανταγωνισμός στη λιανική η υποχρέωση της ΔΕΗ να εκχωρεί υποχρεωτικά σε έναν ιδιώτη την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που αυτή παράγει. Αυτού του είδους οι ρυθμίσεις δεν ενέχουν κανένα ρίσκο για τον ιδιώτη. Δεν απαιτούν καμία επένδυση, δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενώ ο τζίρος τους είναι τεράστιος. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες προμηθευτές να ελαιλατίσουν το πελατολόγιο της εναπομείνουσας μεγάλης ΔΕΗ και για άλλους λόγους. Δεν είναι μόνος αυτός. Στο όνομα της ισότητας και του ανταγωνισμού ανάμεσα στη μικρή και τη μεγάλη ΔΕΗ, με τι σκεπτικό δύναται να μην συμμετάσχει και η μικρή ΔΕΗ στις υποχρεωτικές δημοπρασίες νόμε. Θα συμμετάσχει ή όχι? Όχι, λέτε. Επίσης, μέσα από αυτό το χρηματιστήριο, πώς θα διασφαλίσετε φθηνό ρεύμα, φθηνή ενέργεια και για τη βιομηχανία αλλά και για τους καταναλωτές? Ήδη 2 χρόνια μετά την απάτη της Energa και της Ελλάς Power που άφησαν φέση 200 εκατομμύρια ευρώ και εξεγρέμα στους περίπου 200.000 καταναλωτές, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που ανταγωνίζονται τη ΔΕΗ στην παραγωγή ρεύματος ετοιμάζονται να βγουν και στη λιανική αγορά. Η Ελπέντισον, που αποτελεί κοινοπραξία των ΕΛΠΕ και της Ιταλικής Έντισον με τη συμμετοχή των ομίλων Μπόμπολα και Στασινόπουλου, έχει ήδη αρχίσει να διαφημίζει πακέτα για εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα η πρωτέργεια του ομίλου Μυτιληναίου, που συνεργάζεται με τον όμιλο Βαρδινογιάννη στην παραγωγή ενέργειας, πρόκειται να ανακοινώσει τα σχέδιά της για το άνοιγμα στη λιανεμπορική αγορά. Ανάλογες κινήσεις αναμένεται να υλοποιήσει και η Ήρων του ομίλου Περιστέρη, η οποία ήδη δραστηριοποιείται στη μέση τάση. Επίσης, ο κύριος Βασιλάκος μας είπε και εμείς ρωτούμε ποια είναι η τριμερή συμφωνία. Έτσι απάντησε στον κύριο Βασιλάκο ο κύριος Παπαγεωργίου, υφυπουργός, όταν είπε τι κάνουμε σε σχέση με τον νόμο. Κυρίες και κύριοι, στον χώρο της ενέργειας απαιτούνται ουσιώδες αλλαγές αντίθετες από την κατεύθυνση που νομοθετεί η κυβέρνηση. Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, όχι όμως τη σημερινή μορφή της εταιρείας, που αγοράζει από ιδιώτες ρεύμα σε τιμή ακριβότερη από ό,τι παράγει η ίδια, που πουλάει το ρεύμα με προνομιακό τιμολόγιο σε κεφαλαιοκράτες, που την απομυζούν τροκτικά και λοιποί εθνικοί προμηθευτές, οι οποίοι και οι ίδιοι που έγιναν και ανταγωνιστές της στην ηλεκτροπαραγωγή. Βασική στόχη του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ είναι: πρώτον, η χάραξη κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής με εργαλείο τη ΔΕΗ. Δεύτερον, η συμβολή της στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου μακροπρόθεσμου προγράμματος ενεργειακού σχεδιασμού που θα διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας. Τρίτον, η προώθηση πολιτικών εξοικονόμησης και ευέλτιστης διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας με σειρά μέτρων που θα αποφέρουν πολλαπλά περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη,
μείωση περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης, βελτίωση ποιότητας ζωής, μείωση χρήσης εισαγόμενων καυσίμων. Πέμπτον, η συντεταγμένη σταδιακή απόσυρση των παλαιών αντιοικονομικών και ρηπογόνων μονάδων της και αντικατάστασή τους ή η επένδυση με σύγχρονες, πιο προηγμένες τεχνολογίας μονάδες που θα ελαχιστοποιούν την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση. Η συστηματική αποκατάσταση των εδαφών της ΔΕΗ με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. Ένα τρίτο δάση, ένα τρίτο λίμνες, ένα τρίτο άλλες χρήσεις γεωργία. Χρήση κομπόστ ως βελτιωτικού για τις διαβρώμενες άγονες εκτάσεις. Επαναπόδοση όλων των απαλωτριωμένων από τη ΔΕΗ εκτάσεων στην αυτοδιοίκηση και το κράτος. Και τέλος, ο εξυγχρονισμός των ηλεκτρικών δικτύων της ΔΕΗ και η μετατροπή τους σε ευφυή διέκτια, ώστε να γίνουν ικανά να υποδεχτούν και να μεταφέρουν, να διανέμουν και να διαχειρίζονται με ασφάλεια και οικονομικότητα όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες διασπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προερχόμενης κυρίως από ΑΠΕ. Παρακαλώ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ο φετινός Ιούλιος θα μείνει στην πολιτική ιστορία ως σημείο αναφοράς μιας αδίστακτης εξουσίας που συνδυάζει τη δουλικότητά της έναντι των ξένων πιστωτών, τη διαπλοκή της με τους ντόπιους ολιγάρχες και την ανέτεια ομότητα έναντι των πολιτών. Ένα μέτωπο θα κάνουμε, δεν θα αφήσουμε να περάσει το νομοσχέδιο αυτό.